Σε νέες προκλητικές δηλώσεις εναντίον της Ελλάδος προέβη ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Στο θέμα του Αιγαίου, στο ζήτημα των χωρικών υδάτων του Αιγαίου, δεν έχει αλλάξει η θέση της Τουρκίας, όπως δεν έχει αλλάξει και η απόφαση που έχει πάρει η Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, και κάθε κυβέρνηση και κάθε κόμμα που έχει έρθει στην εξουσία τήρησε την ίδια αποφασιστική θέση και δεν υποχώρησε, διότι αυτό είναι ένα εθνικό θέμα, σχολίασε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Φυσικά το θέμα του Αιγαίου δεν είναι εθνικό θέμα της Τουρκίας. Η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδος στα 12 ναυτικά μίλια είναι καθαρά κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας μας, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διαπραγματευτεί με την κατοχική δύναμη. Η χώρα μας οποτεδήποτε θελήσει μπορεί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, όπως άλλωστε έχει ήδη κάνει στο Ιόνιο Πέλαγος. Σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, θα ακολουθήσει η Κρήτη και κατόπιν ολόκληρη η ελληνική επικράτεια. Οπουδήποτε η απόσταση είναι μικρότερη των 12 μιλίων, εκεί που συνορεύουν δηλαδή τα χωρικά μας ύδατα με τα τουρκικά, ισχύει η αρχή της μέσης γραμμής. Όμως η Ελλάδα, απλά για να πει κάτι στο λαό, λέει τέτοια πράγματα. Ο φίλος μου Νίκος Δένδιας έκανε λάθος, έκανε λανθασμένες δηλώσεις. Αυτή η απόφαση δεν έχει καμία ισχύ, όμως η Ελλάδα δεν κάνει μόνο αυτό. Όπως είπα και σε κάποιους Ευρωπαίους, η Ελλάδα συνέχισε κάποιες προκλήσεις, όπως η πόντιση καλωδίων στο βυθό της θάλασσας, όπως να κάνει διμερείς ασκήσεις, ξαφνικά ανακοινώνει Ναύτεξ, Νόταμ και προσπαθεί να κλείσει θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο, ανακοινώνουν περιοχές, δεν κάνουν καμία δραστηριότητα, δηλαδή συνεχίζουν τις προκλήσεις, συνέχισε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών σε ένα πραγματικό κρεσέντο προκλητικότητας. Και όλα αυτά ενώ η Άγκυρα δηλώνει έτοιμη για τον 61ο γύρο διερευνητικών επαφών, όπου όπως βλέπουμε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προσέλθει καλή την πίστη και να συζητήσει τα δύο θέματα που πραγματικά απασχολούν τις δύο χώρες, δηλαδή την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αν και από την ελληνική πλευρά θα έπρεπε να τεθούν και μια σειρά άλλων ζητημάτων, όπως ο σεβασμός της ελληνικής μειονότητας στην Τουρκία, η απόδοση αυτονομίας στα δύο ελληνικά νησιά, Ύβρο και Τένεδο, και φυσικά η άμεση αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από την κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου μας.